Η πανδημία και το lockdown έχει θύματα τόσο σε ανθρώπινες ζωές που είναι το ουσιαστικότερο και δυστυχώς το αναντικατάστατο, αλλά έχει θύματα και στην αγροτική οικονομία. Και ένας κλάδος που είναι σε κρίση είναι ο αμπελοϊνικός. Δυστυχώς η αναστολή λειτουργίας της εστίασης σημαίνει μείωση της κατανάλωσης κρασιού, ρεκόρ στα αποθέματα, μεγάλη πτώση στις τιμές των σταφυλιών ινοποιίας και η παραγωγή, η αμπελουργία, δεν μπορούν να καλύψουν ούτε το κόστος παραγωγής με τέτοιες τιμές, αλλά να σας πω και η απληρωσιά πάει σύννεφο. Η απάντηση της κυβέρνησης στις ερωτήσεις που κάναμε και το Σεπτέμβριο και το Δεκέμβριο του 2020 ήταν ότι παρακολουθεί το πρόβλημα με τη μείωση των τιμών και ότι θα υπάρξει σχετική παρέμβαση. Όμως να σας πω, ακόμα περιμένουμε. Οι αμπελουργοί, παρά τη δραματική μείωση στο εισόδημά τους, ουσιαστικά δεν έτυχαν καμιά αποζημίωση, παρά ελάχιστα. Μιλάμε όσοι εντάχθηκαν στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, είναι μόλις το 5% των αμπελουργών. Τι πήραν καθαρό στο χέρι, μόλις 500 ευρώ, δηλαδή τίποτα. Σε ό,τι αφορά την αποσυμφόρηση των αποθεμάτων, η ΚΙΟΣΟΕ εκτιμά ότι ό,τι μέτρα πήρανε μέχρι τώρα από την κυβέρνηση, περίπου 21 εκατομμύρια ευρώ στοίχησαν, ήταν ανεπαρκή και ήταν και καθυστερημένα για την ομαλοποίηση της κατάστασης. Ιδιαίτερη δυσκολία εντοπίζεται στα συνεταιριστικά και τα πιο μικρά, και όχι τόσο στις μεγάλες συνοποιητικές επιχειρήσεις που συμπιέζουν τις τιμές. Τα συνεταιριστικά δεν συμπιέζουν την τιμή που δίνουν στον αμπελουργό. Τι ζητάμε, και με αυτό τελειώνω, και το ζητάνε και οι αμπελουργοί και το συνεταιριστικό κίνημα. Αναπλήρωση στο χαμένο εισόδημα των καλλιεργητών εινοποιήσιμων σταφυλιών. Έχει δοθεί σε άλλους κλάδους. Να εξασφαλιστεί έγκαιρα η χρηματοδότηση και υλοποίηση μέτρων αποσυμφόρησης με κριτήρια διαφοροποιημένα, αυτό το τονίζω, διαφοροποιημένα, που θα παίρνουν υπόψη και την τιμή που έχουν καταβάλει τα εινοποιεία, τα μικρά στους παραγωγούς, αλλά και κυρίως τα συνεταιριστικά. Και τρίτον, να πιέσετε, να διεκδικήσετε επιπλέον κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ζητάνε και άλλες εινοποιητικές χώρες, για τη στήριξη των καλλιεργητών εινοποιήσιμων σταθμιών και των μικρών συνεταιριστικών εινοποιείων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτοβουλία σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρόλες μας τις ιδεολογικές διαφορές, γνωρίζετε καλά, αγαπητές συνάδελφε, ότι και εσείς και εμείς έχουμε την αντίστοιχη κοινωνική ευαισθησία και προσπαθούμε με τα μέτρα, στο μέτρο του δυνατού και με τα όπως μας επιτρέπει το δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο ζούμε, να καλύπτουμε όσο περισσότερους Έλληνες και Ελληνίδες εργαζόμενους στην πατρίδα μας και βεβαίως στον πρωτογενή τομέα. Γλαφυρά και ορθά παρουσιάσατε το τι γίνεται και στον αμπελοϊνικό κλάδο, ο οποίος δοκιμάζεται και αυτός σκληρά από την πανδημία, όπως άλλωστε και πολλοί άλλοι στον πρωτογενή τομέα. Δεν ξέρω γιατί λέτε ότι δεν έχετε δει πουθενά την ενίσχυση του τομέα αυτού, για τον οποίο και οι δύο ανησυχούμε, από την πλευρά της πολιτείας, διότι την προηγούμενη χρονιά τρέξαμε δύο προγράμματα. Το ένα δεν είχε τρέξει ποτέ, το άλλο είχε τρέξει μόνο το 2006. Υλοποιήσαμε λοιπόν το πρόγραμμα του Πράσινου Τρίγου, με το οποίο 365 δικαιούχοι έλαβαν συνολικά το ποσό πάνω από 1 εκατομμύριο, και οι συνολικές εκτάσεις που εντάχθηκαν στον Τρίγο ήταν 3.600 στρέμματα παραγωγής.
Παράλληλα, έτρεξε και το πρόγραμμα της απόσταξης κρίσης, με το οποίο, στο οποίο εντάχθηκαν 125 συνολικά δικαιούχοι, παίρνοντας 20 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω πώς δεν τα έχετε αυτά εντοπίσει. Φέτος, τα κονδύλια του Εθνικού Φακέλου για να ενισχύσουμε λοιπόν την παραγωγή στο κρασί είναι 23.963.000 ήταν πέρσι, θα μειωθούν κατά 933.000, άρα εκεί θα έχουμε όντως μία μείωση. Αυτά είναι ευρωπαϊκά και η χώρα μας ήδη, μαζί με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έθεσα και εγώ προσωπικά στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών, έχουμε στείλει το αίτημα για αύξηση των ποσών για το τρέχον έτος. Από τα χρήματα αυτά θα τρέξουμε το πρόγραμμα του Πράσινου Τρίγου, την αναδιάρθρωση, τις επενδύσεις, τις προωθήσεις, ενημέρωση προς τους παραγωγούς και την απόσταξη. Αναμένουμε στο πλαίσιο αυτό και μία επιπλέον χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να έχουμε αντίστοιχα και τους διαθέσιμους εθνικούς πόρους για να χρηματοδοτήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Παράλληλα, στην Επιτροπή κάνουμε την προσπάθειά μας ώστε να αλλάξει η αναλογία συμμετοχής στα μέτρα ενίσχυσης από 80% εθνικά και 20% ενωσιακά στο 90% εθνικά και 10% ενωσιακά. Επιπλέον, οι καλλιεργητές σταφυλιών με αριθμούς CAD 0121 έχουν ενταχθεί στις επιστρεπτές προκαταβολές του Υπουργείου Οικονομικών, όπου 3.222 δικαιούχοι εισέπραγαν συνολικά το ποσό των 5,5 εκατομμυρίων, κάτι παραπάνω, με μέσο όρο ανά δικαιούχο τα 1.734 ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε κοινή αντίληψη και αγωνία για τους παραγωγούς μας στον ελληνικό κλάδο, πλην όμως έχουμε μία διαφορετική οπτική. Εσείς δεν βλέπετε όλα αυτά τα χρήματα που μόλις σας περιέγραψα ότι έχουν δοθεί στη διάρκεια του κορονοϊού, ενώ εγώ σας τα είπα συγκεκριμένα και μπορούμε να τα συζητήσουμε αν θέλετε και κατηδίαν κάποια άλλη στιγμή για να ενημερώσετε και τους ανθρώπους με τους οποίους συζητάτε. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κυρία Μανολάκο, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία. Κύριε Υπουργέ, έχουμε κοινωνική ευαισθησία. Μόνο αυτό πρέπει να φαίνεται έμπρακτα. Και σας, η πολιτική σας, η ευαισθησία σας εκφράζεται σε όλο το μεγαλείο, στους επιχειρηματικούς ομίλους και όχι στην αγροτιά. Και αυτό το δείχνουν τα στοιχεία και η φτωχοποίησή τους. Σε ό,τι αφορά τα δύο προγράμματα. Ναι. Τι να κάνουμε, τα ίδια τα στοιχεία τα δείχνουν. Σε ό,τι αφορά τον Πράσινο Τρίγο και την απόσταξη. Σας διαβάζω επίσημα τα στοιχεία που έχετε κι εσείς και εμείς και είναι της ΚΙΟΣΟΕ. Το μέτρο της πράσινης συγκομιδής, σας το διαβάζω γιατί κι εσείς το έχετε το ίδιο, δεν αλλοιώνω τίποτε. Ήταν μικρή, εφαρμόστηκε καθυστερημένα, μικρή συμμετοχή των αμπελοκαλλιεργητών. Γιατί η αποζημίωση δεν ήταν ρεαλιστική, ήταν αναξιοπρεπέστατη. Η απόσταξη κρίσης, ενώ αποτέλεσε ένα ισχυρό όπλο για την αφόρηση, ενώ θεωρείται ότι συνέβαλε στην ομαλοποίηση λειτουργίας, το υιοθέτησαν το μέτρο, δεν είχε καθολική επίδραση στον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των αποθεμάτων στις 31 Ιουλίου του 2020. Τα αποθέματα ιστορικά είναι τα μεγαλύτερα που έχουμε ποτέ. Συνεπώς, εάν πάμε με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά, δεν πρόκειται να έχουν απόδοση. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Σας το λέω γιατί δεξαμενές είναι φουλαριστές. Πρέπει να ξαλαφρώσουνε στην κυριολεξία. Και δεν μπορεί να μένουμε μόνο στις διαπιστώσεις ότι ήταν αναποτελεσματικά τα μέτρα. Ήτανε. Τι σας ζητάνε. Εφαρμογή στο μέτρο 21. Επίσης, στο μέτρο του κρατικού προϋπολογισμού. Πρέπει να είσαστε απλόχεροι σε αυτή τη φάση για να μην καταστραφεί
ή ο αμπελοϊνικός τομέας. Και σε τελευταία ανάλυση τίποτε δεν μας απαντήσατε για την ιδιαίτερη ενίσχυση που πρέπει να έχουν τα συνεταιριστικά εινοπία, δεδομένου ότι δώσανε τιμές πολύ καλύτερες. Και με αυτή την έννοια πρέπει να υπάρξει μία προνομιακή μεταχείριση. Σε ό,τι αφορά την επιστροφή, κοιτάξτε, μιλάμε για ποσά τα οποία δεν πρέπει ούτε καν να αναφέρονται για τα 500 ευρώ της επιστροφής. Τελικά, πρέπει να πιέσετε, σας το λέω, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συντονισμό με άλλες αμπελοϊνικές χώρες, στο να μπουν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το λέω γιατί και η Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ καταθέτει ερώτηση σε αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, αλλά πρέπει να υπάρξει απλοχεριά και από τον για τον κρατικό προϋπολογισμό. Και να πω με μια διαπίστωση. Τελικά φαίνεται πολύ καθαρά και σε αυτό το κομμάτι ότι ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής δεν μπορεί να λύσει τέτοια προβλήματα. Αντίθετα θα διονύζονται. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε κεντρικό σχεδιασμό. Και εδώ, αν θέλετε, φαίνεται και η υπεροχή του σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής. Περιμένω, λοιπόν, στη δευτερολογία σας να μας πείτε συγκεκριμένα τα ποσά, συγκεκριμένα από θέματα που θα πρέπει να απελευθερωθούν και να σας πω και κάτι άλλο, η απόσταξη. Το να γίνει γενναία δεν θα πάει χαμένη. Μεταποίηση θα είναι. Θα πάνε για αντισηπτικά, θα πάνε για ενόπνευμα. Και στη φάση που είμαστε και με την πανδημία χρειάζονται. Και μπορούν να τροφοδοτήσουν και νοσοκομεία και στρατό και σχολεία.